Να χαιρετήσουμε τον το ποντιρητή του θρόνου, υποψήφιο αρχιεπίσκοπο, Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο. Πανιερότατε, σας χαιρετώ. Χαίρετε, γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα βεβαίως να σχολιάσετε το θέμα που τώρα συζητούσαμε με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πριν πάμε στα των αρχιεπισκοπικών εκλογών για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την ολιστική στα σχολεία. Είναι κάτι, πανιερώτατε, σε αντίθεση με άλλα τα οποία ενδεχομένως να διαφωνείτε για την καύση νεκρών, την ευθανασία κλπ. Που η Εκκλησία έχει οποιοδήποτε πρόβλημα τα παιδιά να θωρακίζονται μέσω αυτού του μαθήματος στα σχολεία? Όχι, αντίθετα μάλιστα, είναι υπέρ του να γίνεται μια προσεγμένη διαφώτιση υπεύθυνη από τα σχολεία. Και πάντα γινόταν, έστω και αν δεν ήταν υπό αυτόν το όνομα, στο μάθημα της βιολογίας γινόταν αυτή η διαπαιδαγώγηση. Να μας λέγατε σε όταν κάποιες... ήσασταν στα σχολεία, πανιερώτατε, ότι τα διδάσκατε κι εσείς, σωστά? Μάλιστα, επειδή είχα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, το δίδαξα κι εγώ, ναι. Ναι. Και αναλόγως της ηλικίας των παιδιών, ναι, τα πρέπει να σχετικά. Προσαρμόζεται προς Ναι. τα ικανότητες των παιδιών να αφομοιώνουν κάποια πράγματα. Ναι. Ναι. Πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά, να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο. Ίσως να υπάρχουν κάποια κενά, ότι ανάλογα με το ποιος έχει κενή ώρα ή λιγότερες ώρες διδασκαλίας, να ανατίθεται σε αυτόν. Να ανατίθεται σε κάποιους που έχουν μια Ναι. ειδική εκπαίδευση. Μα αφού αυτό κάποιον... είναι η πρόθεση, πανιερώτατε, να το λάβουν όλοι σοβαρά υπόψη, δεν είναι μια περίοδος, ένα μάθημα, μια ώρα η οποία μπορεί ο καθένας καταχρηστικά να την Ναι, παίρνει για τα δικά του και την ύλη. Σωστό. Λοιπόν, πανιερώτατε, η αλήθεια είναι σήμερα σας έχω καλέσει ως τοποτηρητή. Δεν σας κλέβω την επόμενη συζήτηση ως υποψηφίου. Αλλά σήμερα πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα, να δούμε τα καθέκαστα για τις αρχιεπισκοπικές. Χθες συγκλήθηκε η Ιερά Σύνοδος, έτσι ώστε να δείτε κάποια πράγματα. Θέλετε να μας πείτε τι τέθηκε επιτάπητος για να καταλήξετε ότι θα μείνουν οι εκλογές 18 Δεκεμβρίου για το τριπρόσωπο, αλλά δεν θα γίνουν δεχτές οι ψήφοι, βασικά να ενταχθούν στον εκλογικό κατάλογο, οι Ορθόδοξοι μεν, αλλά εκτός καταλόγων αλλοδαποί Ορθόδοξοι. Ναι. Ναι. Ναι, τα χρονοδιαγράμματα όπως είχαν τεθεί στην πρώτη μετά την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Συνεδρία για να γίνουν οι εκλογές ήταν στενά. Και πάντα είπαμε και τότε ότι θα μπορούσαν να διεξαχθούν, όπως λέγει το καταστατικό, σε 40 μέρες, εάν δεν υπήρχαν πολλοί από τους αλλοδαπούς Ορθόδοξους Χριστιανούς που θα έκαναν αίτηση για να εγγραφούν στους καταλόγους. Αν υπήρχαν πολλοί, δεν θα υπήρχε ο χρόνος για να εξεταστούν αυτά τα αιτήματα. Όμως, τις τελευταίες μέρες προέκυψε κάποιο άλλο θέμα. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι θεωρούσαν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα έρχοντας σε γνώση πολλών ανθρώπων και δεν το επιθυμούσα. Ναι. Γι' αυτό και άρχισαν να στέλνουν επιστολές προς τη Σύνοδο, επιστολές προς την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων και κάποιες μέρες καθυστέρησαν σε αυτό το πράγμα. Και μερικοί μάλιστα είπαν ότι πρέπει να τεθεί ύστερα από γνωμάτευση και της Επιτρόπου, ότι έπρεπε να τεθεί κάποιον χρονικός περιορισμός ώστε ως εκείνη την ημέρα να γίνουν αυτές οι αιτήσεις για εξαίρεση από τους καταλόγους των ανθρώπων αυτών. Έτσι έκλεισαν τα χρονοδιαγράμματα και δεν θα μπορούσαν πια να γίνουν εκλογές στις 18 Δεκεμβρίου εάν ζητούσαμε και κάποιους από τους αλλοδαπούς να εγγραφούν. Ναι. Η Σύνοδος αποφάσισε ότι μεταξύ των δύο διλημάτων να δώσει παράταση στις εκλογές και να εγγραφούν νέοι ή να μην δώσει παράταση, έκρινε ότι έπρεπε να κρατηθεί το χρονοδιάγραμμα που ετέθηκε και να μην επιτρέψει σε αλλοδαπούς να διεκδικήσουν αυτόν το δικαίωμά τους. Ναι. Πανιερώτα, πάντα τώρα... το καταστατικό μας λέει, και είναι το τελευταίο του άρθρων, ότι η Ιερά Σύνοδος είναι πάνω από το καταστατικό και μπορεί να τροποποιήσει οποιονδήποτε του άρθρων με την πλειοψηφία των 3/4. Και αυτό ναι. έκανε. Ναι. Τώρα, πανιερώτατε, πριν πάμε έτσι να δούμε πώς τι αποφάσισε ο καθένας από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, σε αυτό το σημείο που είπατε για την, να εξαιρεθούν, να διαγραφούν από τον εκλογικό κατάλογο, η διορία είναι μέχρι σήμερα το μεσημέρι, μάλλον δεν έχουμε περάσει αν δεν κάνω λάθος, να δω ακριβώς τι είπε χθες ο κύριος Χαριλάου, 3η 29 Νοεμβρίου, η ώρα 12 το μεσημέρι. Μάλιστα. Άρα έχει παρέλθει αυτό το χρονοδιάγραμμα, γιατί Μάλιστα. είχα βάλει να ενημερώσουμε και για το mail όπου έπρεπε να απευθυνθούν στο cychurch.elections@gmail.com.
με ονοματεπώνυμο και ταυτότητα για να εξαιρεθούν. Ναι. Αυτό ξεκίνησε βέβαια από προηγουμένως. Ναι. Αυτό ξεκίνησε από προηγουμένως που αυτόβουλα έθεσαν αυτό το θέμα οι άνθρωποι και ζήτησαν να διαγραφούν. Γι' αυτό και δώσαμε ένα ακόμα προθεσμία μέχρι σήμερα. Ναι. Τώρα, Πανιερότατε, ήρθε χθες ο Γενικός Σύμβουλος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, ο κύριος Χαριλάου, και σας έδωσε τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Έχω καταφέρει Α, Β, Γ, εκκρεμούν αυτά. Καθυστέρησα το γεγονός αυτό με πάρα πολλούς. Σας έδωσε και αριθμούς πόσοι ζήτησαν εξαίρεση μέχρι χθες. Νομίζω σήμερα καμιά πενινταριά. Ναι. Υπήρχαν και κάποιοι, κάπου 30 προηγουμένως. Μάλιστα. Άρα δεν είναι τόσο μεγάλος αριθμός που να αλλάζει τα χρονοδιαγράμματα και φτάνουμε στο σημείο και όχι, μετά... Όχι, τα χρονοδιαγράμματα είναι ότι μέχρι σήμερα έπρεπε να είχαν κλείσει οι κατάλογοι. Ναι. Και έπρεπε να είχαμε ήδη δεχτεί αιτήσεις από τους αλλοδαπούς. Ναι. Είναι από τη μέχρι τώρα καθυστέρηση που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε τη διαδικασία μέχρι τις 18 με συναπόφαση, αν θέλετε, όλων των... Είπατε ήταν πλειοψηφικά, υπήρχαν δηλαδή μέλη της Ιεράς Συνόδου χθες που είπαν ότι θέλω και 18 του μήνα και την εγγραφή νέων ψηφοφόρων, δηλαδή αλλοδαπών Ορθόδοξων. Ήταν μία ψήφος μόνο του Μητροπολίτη Κυρινίας, ο οποίος έλεγε ο άνθρωπος ότι δεν πρέπει να τροποποιήσουμε το καταστατικό. Ναι. Δεν ήταν αυτό το... Δεν ήταν ούτε υπέρ ούτε κατά... Ναι, επακριβώς τι τροποποιήθηκε στο καταστατικό. Είναι για να μην εγγραφούν, τι ήταν ακριβώς αυτό που τροποποιήθηκε. Ναι. Το καταστατικό λέει ότι όταν αναρτηθούν οι κατάλογοι, δίνεται προθεσμία σε ανθρώπους που δεν είναι εγγεγραμμένοι και πληρούν όσα απαιτεί το καταστατικό, δηλαδή είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα τους τελευταίους 12 μήνες στην Κύπρο, να κάνουν αίτηση για να εγγραφούν. Ωραία. Άρα σήμερα κλείνει ο εκλογικός κατάλογος. Κλείνει ο κατάλογος όπως ήταν, ναι, και όσοι ήθελαν να αφαιρεθούν, αλλά ακόμα συνεχίζει να εγγράφονται οι Κύπροι οι οποίοι τυχόν δεν είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της πολιτείας. Ναι. Μέχρι το Σάββατο, στις 2 η ώρα, δεν κάνω λάθος, μπορούν κάθε Κύπριος ο οποίος έκλεισε τώρα τα 18 και ή ήταν μεγαλύτερος από 18, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένος στους πολιτικούς καταλόγους, να ζητήσει την εγγραφή του. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να έχουμε αδιάφορους για τις πολιτιακές εκλογές, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο για εκλογή Αρχιεπισκόπου. Έχετε κάποια ένδειξη ότι έχουν ήδη? Ναι. Όχι, αλλά λέω ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να τους δώσουμε τη δυνατότητα. Ναι. Άρα θέλω την Πανιερότατε ότι όλο αυτό έγινε ενδεχομένως γιατί κάποιοι από την Ιερά Σύνοδο να μην ήθελαν την εγγραφή αλλοδαπών Ορθοδόξων γιατί θα ψήφιζαν συγκεκριμένους υποψήφιους. Όχι, γιατί όχι, ούτε και εκείνοι τους οποίους ίσως να ωφελούσε, όπως λέτε, ναι, δεν αντέδρασαν και δεν είπαν όχι. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα χθες έλειπαν δύο, ο Ταμασού που είναι στην Κωνσταντινούπολη και ο Λεμεσού Πισικουρή είναι σε καραντίνα, ναι, λόγω κορονοϊού. Ο Λεμεσού όμως, ναι, εξουσιοδότησε τον επίσκοπο Ναμαθούντος να ψηφίσει για εκείνον και βρισκόταν και στην τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Μάλιστα. Άρα είχε και εκεί εξουσιοδότηση. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Τώρα, Πανιερότατε, μας είπατε το ρώσιμο του Σαββάτου. Ακολούθως θα έχουμε, αν δεν προκύψει κάτι άλλο απρόπτω, 18 του μήνα τις εκλογές για την ανάδειξη του τριπρόσωπου, σωστά. Αν βάλουμε, αν θέλετε, το νωρίτερο ή το αργότερο λόγο και ενστάσεων που μπορούν να προκύψουν στη συνέχεια, πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε εγκύκλιο από τον νέο Αρχιεπίσκοπο? Το καταστατικό λέει πάλι ότι σε 3 μέρες θα δοθούν μετά τις εκλογές 3 μέρες για ενστάσεις. Ναι. Γιατί μπορεί να παρατηρηθεί μια παρατυπία από κάποιον σε έναν εκλογικό κέντρο. Ναι. Υπάρχουν 3 μέρες για ενστάσεις. Μετά τις 3 μέρες θα δοθούν 5 μέρες άλλες, έτσι λέει το καταστατικό, για εξέταση αυτών των ενστάσεων. Και 5 ή μέχρι 5, Πανιερότατε? 5 μέρες. Μάλιστα. Ναι. 5 μέρες. Φτάνουμε στα Χριστούγεννα τώρα, τα μετράω, ναι. Ναι, ναι. Και δημιουργία επικύρωσης του τριπροσώπου. Ναι. Οπότε τα διαστήματα αυτά τα χρονικά μας θέτουν μετά τα Χριστούγεννα.
Η δική μου άποψη είναι ότι μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θα συγκριθεί η Σύνοδος για την ανάδειξη του Αρχιεπισκόπου. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και ένα δείγμα από το ψηφοδέλτιο, γιατί και αυτό έπρεπε χθες να οδηγηθεί στο... Ναι, ναι. Σωστά, ναι, ναι. Πανιερώτατε. Λοιπόν, σωστό. Πώς έγινε τώρα αυτή η απόφαση για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, διότι από εδώ βλέπω ότι ούτε αλφαβητικά. Πώς γίνεται, πώς είναι στην η Εκκλησία διάταξη. Έχουμε το λεγόμενο συνταγμάτιο. Ναι. Τη θέση προτεραιότητας των θρόνων. Ανάλογα με το πότε δημιουργήθηκαν οι Μητροπόλεις. Mm-hmm. Η αρχαιότερη είναι η Μητρόπολη Πάφου, εκεί ήρθαν οι Απόστολοι και ψήφισαν. Γι' αυτό και πάντα ο Μητροπολίτης Πάφου, ανεξάρτητα ηλικίας ή χρόνου υπηρεσίας, είναι ο τοποτηρητής. Έρχεται μετά η Μητρόπολη Κητίου, δεν είναι υποψήφιος, ή Κυρηνίας. Είναι ανάλογα με τη θέση τη προτεραιότητα στον θρόνο. Άρα έχει μια λογική αυτό που βλέπουμε. Έτσι, ναι. Τη μοναδική λογική. Ναι, όχι, ναι, απλά ήταν γιατί συνήθως ήθιστε να έχει να κάνει με το επίθετο. Ναι, εδώ στην Εκκλησία είναι διαφορετικό. Πανιερώτατε. Άρα είναι κάτι άλλο το οποίο απασχολεί σε χθες την Ιερά Σύνοδο που ενδέχεται, αν θέλετε, να τοπιλήσει την προσπάθεια για 18 Δεκεμβρίου ή όλα πλέον βαίνουν καλώς. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει και αυτό το άγχος για τις εγγραφές νέων ψηφοφόρων των αλλοδαπών που έπρεπε να γίνει και εξέταση και επιστοποιητικά κλπ. Ναι, ακριβώς η εξέταση ήταν το πρόβλημα. Ναι, γιατί οι εγγραφές γίνονται και τώρα των Κυπρίων οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ναι. Δεν έχουμε. Νομίζω, αν ο Θεός ευδοκίσει, θα γίνουν όλα όμαλα. Απλώς κάνουμε έκκληση και στο λαό και σε όλους να πάμε με νυφαλιότητα σε αυτές τις εκλογές. Είναι εκκλησιαστικό πρόβλημα, δεν είναι κάτι το οποίο δικαιολογεί εντάσεις μεταξύ του λαού. Ένας θα προκριθεί για να συνδιοικήσει με τους άλλους Μητροπολίτες στην Εκκλησία. Επομένως δεν πρέπει ούτε ο λαός να αποκτήσει φανατισμό, ούτε μεταξύ των μελών της Ιεράς Συνόδου να υπάρξουν εχθρότητες. Διαπιστώνεται ότι αυτό ενδέχεται να προκύψει, μας τα έλεγαν οι αρμόδιοι θεολόγοι, ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία, πανιερώτατε, και του φανατισμού. Ναι. Νομίζω δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, πανιερώτατε, συγκεκριμένα για εσάς και την υποψηφιότητά σας. Σήμερα έτσι τα είπαμε ως τοποτηρητής. Σας το είπα από την αρχή. Καλή συνέχεια να έχετε, να πάνε όλα καλά. Και πολύ. Να γίνουν οι εκλογές όπως πρεσβεύει και η θρησκεία μας, έτσι, με αγάπη, αλληλεγγύη. Και να μην δούμε έκτροπα. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Γεια σας.